Δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι στο σπίτι της Μάτης Πυρσάκη και να μην ανοίξω το ψυγείο της, να δω τι τρώει εκείνη και ο άντρας της. Με τσάκωσες. Θέλω να ανοίξω το ψυγείο σου να δω τι τρώτε. Καταρχάς, πώς δεν χρειάζεσαι. Άνοιξε, άμα θέλεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Βλέπεις. Εδώ τι έχουμε. Φαγητό μαμαδίστικο μου φαίνεται. Τι είναι αυτό. Σούπα. Είναι. Fitness. Fitness. Forever. Μπανάνες. Και να σου πω όμως, κάτσε, το μυστικό μου, να μην σου το πω. Σοκολάτα, έτσι ώστε να μου καλύπτει την ανάγκη για γλυκό. Εγώ δεν βλέπω τίποτα junk food εδώ μέσα. Δεν υπάρχει, δεν θα βρεις junk food. Μπορεί να τρώω τον αγλαίωρο από φαγητό, αλλά junk food δεν τρώω. Φρούτα, δηλαδή εδώ έχει μπανάνες, εντάξει, λάχανα, ξανά μπανάνες, μανταρίνια, ντοματίνια, λίγο η σοκολάτα εδώ, ελιές, εντάξει, έχει και λίγο κρασάκι. Για τους καλεσμένους το κρασάκι, γάλα μωρού βλέπω, έχει και λίγο σαγκριά, γάλα πάλι, πάλι light γάλα όμως. Εννοείται. Ρε παιδί μου, δεν τρως τίποτα γλυκό εδώ μέσα, δεν θα βρω κανένα τζάγκ. Χτυπά και το ψυγείο. Το κλείσουμε για να ξανανοίξουμε. Δεν θα βρεις, όσο και να προσπαθείς να με κατασκοπεύσεις. Δεν θα βρεις, δεν θα τα καταφέρεις. Ούτε μία μπύρα, ρε παιδί μου, μια σοκολάτα, κάτι. Τίποτα. Και το άνοιξες και ύπουλα. Έχασα. Μουστάρδα για τη σαλάτα είναι. Καλά, μουστάρδα δεν παχαίνει. Νομίζεις. Παχαίνει μουστάρδα. Και εγώ τη βάζω στο κοτόπουλο για δίαιτα. Ανούλα, πότε θα έρθεις να σε προπονήσω. Μην έρθω εγώ στο ψυγείο σου. Εντάξει. Μην έρθω εγώ στο ψυγείο της. Στο ψυγείο μου να έρθει, στο ντουλάπι μου να μην έρθει. Γιατί εκεί κρύβονται τα οι σοκολάτες και τα. Εδώ απαγορεύεται. Ο άντρας μου, άμα μπει τίποτα, το πετάει. Μια μέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μια μέρα ένα σνίτσελ είπα να φάω μετά από 17 χρόνια να φάω ένα σνίτσελ από παιδί και μπαίνει στο σπίτι και το βλέπει και μου λέει. Τι είναι αυτό! Δηλαδή, εσύ αυτή... είναι για σένα. Σε αυτή την οικογένεια δεν τρώνε πατάτες τηγανιτές. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν τρώμε τηγανιτά καθόλου. Τηγανιτά το καταλαβαίνω. Τη δουλίτσα μου, Ανούλα. Εντάξει, μια πατατούλα, ρε παιδί μου, λίγο με λίγο κέτσαπ. Δεν θα είχαμε να φάμε μετά, Ανούλα, αν έτρωγα τηγανιτά. Δεν έχουμε καμία σωτηρία εδώ, δεν τρώει τίποτα, γι' αυτό εξάλλου και τα κορμιά. Φιλιά.